Συμπαραστεκόμαστε και εμείς γείτονες είμαστε στη σημερινή κινητοποίηση και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Θα θέλαμε να πούμε όμως δύο πράγματα για να μην φύγουμε από εδώ όλοι εντός εισαγωγικών ευχαριστημένοι. Για ευθύνες για αυτή την κατάσταση και το πρόβλημα που υπάρχει. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Κατά τη γνώμη μας έχει ολιγορήσει, έχει αδρανήσει, δεν έχει μπει αποφασιστικά μπροστά στο να ικανοποιηθεί το αίτημα της απομάκρυνσης, της καθαίρεσης της κεραίας. Δεύτερο, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά οι πολιτικές μένουν. Και δυστυχώς, ενώ η σημερινή κυβέρνηση είναι πλήρης γνώστης του προβλήματος των κεραιών και στελέχη της χρόνια κινητοποιόντουσαν και συμπαραστεκόντουσαν στον κόσμο, 4 μήνες τώρα διατηρείται το ίδιο καθεστώς. Εμείς θέλουμε να δεσμευτούν οι βουλευτές που είναι εδώ, ο Υπουργός, ο κύριος Λαφαζάνης και ο αρμόδιος, ο κύριος Τσιρώνης. Και όλοι πρέπει να δεσμευτούν ότι άμεσα θα αναστείλουν την αδειοδότηση και τη λειτουργία της κεραίας με απόφασή τους άμεσα. Και το ίδιο πρέπει να γίνει για όσες κεραίες, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, βρίσκονται γύρω από σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και τουλάχιστον όπου έχουν υπάρξει μεγάλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Αν μείνουμε στα ευχολόγια και δεν δεσμευτεί στη συνάντηση ο Υπουργός την Τετάρτη ότι για αυτή την κεραία και τις αντίστοιχες θα υπάρχει άμεσα ανάκληση λειτουργίας, κοροϊδευόμαστε, συγγνώμη. Και ο Δήμος να πάρει απόφαση την 3η του Ιούνιου, τις 3 του Ιούνιου, ότι απαιτεί να καθαιρεθεί και να σταματήσει η λειτουργία της κεραίας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μας κοροϊδεύουν τελείως και είμαστε πραγματικά τώρα κάποιοι πιστοποιήθηκαν παραπάνω. Αλλά σκεφτείτε τι μας λένε. Έχουν ένα νόμο που λέει απαγορεύεται να τοποθετήσεις κεραία πάνω από νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμό, σχολείο κλπ. Απαγορεύεται, αλλά μας λένε επίσης οι ίδιοι και οι εταιρείες και η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ο Δημόκριτος ότι το κύμα της εκπομπής είναι παράλληλο, δεν πάει προς τα κάτω. Δίπλα όμως το παιδικό σταθμό, ακόμα και στα 10 μέτρα, είναι νόμιμο να τοποθετηθεί κεραία. Πώς να έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη σε αυτό που στείνεται όταν υπάρχουν πίσω κάποια δισεκατομμύρια που παίζονται των εταιριών. Και εδώ εμείς λέμε όντως ο Δήμος πρέπει να πάρει απόφαση και η κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα αλλαγή του νόμου, που όμως πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον ένα πράγμα. Πρώτον, δεν μπορεί να υπάρχουν 10 δίκτυα κινητών κεραίων. Όπως δεν έχουμε 10 δίκτυα ΔΕΗ, 10 δίκτυα πουθενά. Δεν γίνεται να... Θα υπάρχει τουλάχιστον ένα δίκτυο. Είναι δημόσιο, κρατικό και εκεί οι εταιρείες θα κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Που μπορεί και να μην υπάρχουν, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά ένα δίκτυο. Δεν μπορεί να πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή, αν είχαμε 100 εταιρείες να ανταγωνίζονται, τι θα είχαμε. Εκατονταπλάσιες κεραίες. Και δεύτερον, μία ανεξάρτητη επιτροπή επιστημόνων που θα κατεβάσει τα όρια. Τα όρια στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσια των περισσότερων χωρών. Τα όρια ακτινοβολίας. Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να λύσει ο νόμος. Γιατί μπορεί να λέμε αλλαγή νόμου. Ο νόμος υπήρχε, άλλαξε, θα ξαναλλάξει. Αλλά αν δεν λύσει αυτά, οι κεραίες θα είναι στα σπίτια μας. Και επειδή σε όλες τις γειτονιές πυκνώνουν τα δίκτυα αυτή την περίοδο και υπάρχουν διαμαρτυρίες παντού, είναι μια ευκαιρία να πιέσει ο κόσμος να μπει φραγμός. Και τελειώνω, εμείς από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία θα δώσουμε όπως μπορούμε και με τις δυνάμεις μας αυτόν τον αγώνα. Λέμε σε αυτά που μας λέγανε όλοι που συναντήσαμε, δικηγόροι, δήμοι, Δημόκριτος, ότι οι εταιρείες είναι παντοδύναμες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και αφήστε το και ξεχάστε το. Εμείς λέμε ο κόσμος είναι παντοδύναμος, η υγεία των παιδιών του το απαιτεί και των ίδιων και θα κάνει ό,τι μπορεί και μπορεί να νικήσει έστω και σε 1, 2, 3, 5 πράγματα. Ευχαριστώ πολύ την 3η όλη στο Δημοτικό Συμβούλιο να ευχαριστεί 6, 3, 3, 4, 3 του Ιούνιου. Συγγνώμη αν είναι...